Κύμα ανατιμήσεων χτυπά την αγορά ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Κόβουμε άλλα πράγματα για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Για τα πολλά ψώνια, εκεί που δίναμε ας πούμε 150 ευρώ, θα δώσουμε 200. Επιχειρηματίες και καταναλωτές ανησυχούν τόσο για τις αυξήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και για τις ελλείψεις σε προϊόντα. Παρατηρούμε κάθε εβδομάδα αυξήσεις, μικρές, αλλά ανεβαίνουν τα πράγματα, τα προϊόντα. Μας δημιουργεί ένα επιπλέον άγχος όσον αφορά για την επάρκεια των προϊόντων και μάλιστα μπροστά στην πασχαλινή περίοδο που έχουμε. Πολύ φοβόμαστε το πώς θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της αγοράς. Βγάζουμε ίσα-ίσα τα έξοδά μας. Προσπαθούμε να κρατήσουμε και τις τιμές για τον κόσμο, γιατί είναι δύσκολα. Δεν βγαίνουν πέρα, όσο και να τα στύψεις και να τα... Αυτός δεν βγαίνει πέρα. Αλεύρι και ηλιέλαιο σε ορισμένα καταστήματα δεν είναι πλέον διαθέσιμα, ενώ αλυσίδες σούπερ μάρκετ αναγκάζονται να βάλουν πλαφόν στην αγορά του ηλιέλαιου, αλλά και στη ζάχαρη. Δυσκολευόμαστε πολύ να βρούμε μια μικρή ποσότητα ηλιέλαιο για την παραγωγή μας. Μάλιστα, σε κατάστημα που αγοράζουμε πρώτες ύλες, υπήρχε πλαφόν και στη ζάχαρη. Πόσες μπορούσατε να πάρετε? Έως 125 κιλά. Δυσβάστακτες οι ανατιμήσεις για τους επαγγελματίες αρτοπίας. Εδώ, στο φούρνο του κύριου Παπαδόπουλου στην Αγία Παρασκευή, πλέον εργάζεται όλη η οικογένεια ώστε να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα. Οι τιμές αυξάνονται. Το σκληρό αλεύρι από το προηγούμενο Αύγουστο αυξήθηκε κατά 50%. Το μαλακό αλεύρι το τελευταίο μήνα κατά 70%, στη ΔΕΗ περίπου 120% και στο φυσικό αέριο έχουμε δει μια αύξηση περίπου 200%. Πολλοί καταναλωτές σκέφτονται εναλλακτικούς τρόπους για να μειώσουν τα καθημερινά τους έξοδα. Προσπαθούμε να μάθουμε πώς να ζυμώνουμε και ψωμί στο σπίτι. Μπορούμε και με αυτόν τον τρόπο να εξοικονομούμε κάποια πράγματα για τα προστοζήν. Στερούμαστε πράγματα για να μπορέσουμε να έχουμε τα της επιβίωσης. Βενζίνη. Χρησιμοποιούμε μετρό. Αγωνία όλων εάν θα συνεχιστεί το ράλι ανατιμήσεων στα προϊόντα, αλλά και αν θα υπάρξει περαιτέρω έλλειψη σε βασικά αγαθά. Ερωτήματα κρίσιμα για τον κόσμο που ανησυχεί για όλο αυτό το κύμα ακρίβειας που είναι εδώ και καιρό και για το τι θα ακολουθήσει, διότι όσο συνεχίζεται ο πόλεμος βλέπουμε ότι δεν σταματάνε να ανεβαίνουν οι τιμές. Ένα από τα προϊόντα που αυξάνεται και αυξάνεται διαρκώς, διότι έχει αυξηθεί το κόστος της ενέργειας και το κόστος της πρώτης ύλης όπως είναι το αλεύρι, είναι το ψωμί. Το είδαμε και στο βίντεο.